Κύριε Κυρίτση, καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλησπέρα και από μένα. Να διευκρινίσουμε, τοποθέτησή μου ήταν προσωπική. Α, okay. Δεν έκφραζα εκεί τη στιγμή τις απόψεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γυμναστικού Συλλόγου. Ήταν προσωπικές καθαρά οι απόψεις. Εντάξει. Το νομικός εκπρόσωπος είναι μια ιδιότητα, απλά και εκείνη νομικός μιλήσατε... εκπρόσωπος, κοιτάτε να δείτε, επειδή πολλά έχουν ακουστεί και διαβάζουμε... Θα πάμε και σε όλα, Όχι, για τις τελευταίες ημέρες γίνουν συναντήσεις με νομικούς εκπροσώπους και τα λοιπά. Λοιπόν, κάθε στιγμή θα πρέπει να το λέμε ξεκάθαρα. Μίλησε, ήταν προσωπική η τοποθέτηση. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο διατάφτα. Πάρθηκε μία απόφαση από το Γυμναστικό Σύλλογο με καθυστέρηση για τους υπολείπους, για τους περισσότερους μάλλον όπως το βλέπουμε απ' έξω, για να τελειώσει αυτή η υπόθεση του Άρη Παλαιοχωρίου. Προφανώς, κύριε Κυρίτση, δόθηκε και η αφορμή από αυτό που έγινε προχθές, το να βλέπετε, θα μας πείτε τι εξήγηση υπάρχει γι' αυτό, την ομάδα του Άρη Παλαιοχωρίου να κατεβαίνει στο γήπεδο φορώντας φανέλα του Γυμναστικού Σύλλογου Ηράκλης. Φαντάζομαι ότι και αυτό ήταν μια αφορμή που σας ταρακούνησε, να το πω. Έγινε χθες το ΔΣ και πήρατε την απόφαση που πήρατε. Ένα είναι αυτό, να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό. Είναι η όλη αντίδραση που υπήρχε από τον κόσμο όλο το τελευταίο διάστημα. Παρόλο που κατηγορήθηκε ο Γυμναστικός Σύλλογος για αδράνεια, για οτιδήποτε, αυτό που θέλω να πω ήταν ότι ο Γυμναστικός Σύλλογος απλά έδειχνε μία υπομονή, θέλοντας να αφήσει αυτούς που πήραν τις πρωτοβουλίες για να φέρουν την πρόταση στον κόσμο του Ηρακλή, να έχουν όσο γίνεται τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη πρόταση. Που κατά την άποψη, όχι να ολοκληρώσουν κάτι, να φέρουν πρόταση. Όχι, να φέρουν πρόταση. Γιατί η ανακοίνωση σήμερα της Επιτροπής λέει ότι πήρε το γάμα σίγμα για να τελειώσουν την ιστορία. Όχι. Κοιτάτε να δείτε, τουλάχιστον όσο ξέρω εγώ. Τι λέει η ανακοίνωση, σας λέω έτσι. Ναι, τα διάβασα και δεν είναι ακριβώς έτσι. Ή τουλάχιστον, ας πούμε, τη γνώση που έχω εγώ. Μπορεί να έχουν συμβεί και πράγματα τα οποία εγώ δεν τα γνωρίζω. Λοιπόν, τα μέλη της Επιτροπής λένε ότι πήραν το OK από το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ και από το Φώτη το Θεό να προχωρήσουν τον deal με τον Άρη Παλαιοχωρίου. Το λέω πολύ απλά. Λοιπόν, αυτό λέει δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, ναι, το ξέρω ότι διάβασα, δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση. Και έχει ενδιαφέρον να σας ακούσουμε. Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Δεν υπάρχει συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου που να δόθηκε αυτό το OK. Να δεν. Γίναν διάφορες συναντήσεις και συζητήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και όχι με τη στενή του έννοια, με την πολύ ευρύτερη έννοια. Και μάλιστα ήταν οι συναντήσεις με την ομάδα του Βόλου, στην πορεία με την ομάδα της Τρίγλιας. Για να είμαι ειλικρινής, μου τις απουσίαζα και το καλοκαίρι κάποιες μέρες. Εκ των υστέρων έμαθα αυτήν και την ιστορία με την ομάδα από το Παλαιοχώρι. Γίνεται ο ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ να δίνει OK έτσι προφορικά? Όχι. Μέχρι στιγμής οι όλες οι συζητήσεις οι οποίες έχουν γίνει στο Γυμναστικό Σύλλογο ήταν να έρθει μια ολοκληρωμένη πρόταση, να δούμε το σχέδιο, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το στηρίξουμε και αν είναι αυτό το οποίο θα μπορέσει να στηρίξει ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής. Η Επιτροπή όμως, επιμένω, του Ποδοσφαιρικού Τμήματος λέει άλλα. Εντάξει, καλά κάνουν. Ας λένε ό,τι θέλουν. Τουλάχιστον σε δική μου γνώση δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπήρχε το OK να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Άρη Παλαιοχωρίου. Και μάλιστα, κοιτάξτε να δείτε, και ας βγουν να με διαψεύσουν. Σε μια τελευταία συνάντηση που κάνανε ως ιδρυτικό σωματείο ΑΕΠ Ηρακλής, λοιπόν, τους είχα πάει ένα προβληματισμό. Ότι δεν γίνεται να προχωρήσετε σε οτιδήποτε άλλο, εάν πρώτα δεν έχετε παραιτηθεί καταρχήν από το σωματείο το οποίο εκπροσωπείτε. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ποιο σωματείο εκπροσωπούσαν στη συζήτηση, ποιες υπογραφές πέσανε και με ποια ιδιότητα. Με την ΑΕΠ, ο Δίων, ως μέλη του Γυμναστικού Σήμερα του υπέγραψαν λόγου. Ως υπεύθυνη, ως Επιτροπή Ποδοσφαιρικού Τμήματος. Εντάξει. Ως Επιτροπή Ποδοσφαιρικού Τμήματος. Κοινού. Μπορεί να μας δώσουν μια εξήγηση. Που ήθελε δώσουν εμένα... το deal του Άρη Παλαιοχωρίου. Μόνο καλά. Μου τα απαντάω, ξέρω εγώ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν. Μας είπε ο κύριος Ακυμίδης ότι έχει προχωρήσει η διαδικασία, ότι υπάρχουν κάποια απογορευτικά τα οποία θα προχωρήσουν. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση αυτά που μας ανακοίνωσε ο κύριος Ακυμίδης, ας το σε εισαγωγικά κατά την άποψή μου συνέλευση,
μία μάζοξη μερικών Ηρακλειδιών, γιατί δεν ήταν ο Ηρακλής στην υποτιθέμενη Γενική Συνέλευση, υπήρχε μια τεράστια και μεγάλη αποχή. Πολύ μεγάλη. Δικαιολογημένοι αδικαιολόγητοι, δεν θα το κρίνω εγώ, ο καθένας θα το κρίνει από μόνος. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να δούμε το τι γίνεται. Και έρχεται μία πρόταση, σχεδόν τελειωμένη, η οποία λέει, έχουμε συμφωνήσει, 1, 2, 3, χρέη από εδώ τα ελέγχουμε. Έχουμε έρθει σε επαφή με την Ένωση της Χαλκιδικής κτλ. Το αυτονόητο είναι πρώτα κάντε τα και μετά ελάτε και πέστε. Ότι κοιτάτε να δείτε, εμείς έχουμε αυτή την πρόταση, έχουμε αυτά τα στοιχεία μπροστά μας. Τι λέει ο Γυμναστικός Σύλλογος, τι λέει ο κόσμος του Ηρακλή. Και να προσθέσω κάτι, κύριε Κυρίτη, συγγνώμη σας διακόπτω. Λέει σήμερα η Επιτροπή, αυτοί που υπογράφουν, ότι εμείς το OK το πήραμε. Και λέμε, υποθέτουμε, κάνω το συνήγορο του διαβόλου τώρα, ότι ο κύριος Θεός, δεν ξέρω ποιος, τους έδωσε ένα προφορικό OK. Με ένα προφορικό OK προχωράς εσύ να κλείσεις deal χωρίς να έχει Γενική Συνέλευση. Χωρίς να έχεις να παρουσιάσεις το πλάνο σου. Δεν είναι το θέμα της Γενικής Συνέλευσης ότι ο κόσμος του Ηρακλής θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να είναι ενημέρωση. Μα πώς ενημερωνόταν, κάποιοι το θεώρησαν ότι δεν έπρεπε να γίνεται ενημέρωση γιατί χαλάνε οι συμφωνίες κτλ. Έχουμε δει διάφορα κομικοτραγικά. Αν γινόταν ενημέρωση του κόσμου θα χαλούσε δηλαδή συμφωνία ενώ τώρα που δεν έγινε πολλές προχώρησε. Φορές, τουλάχιστον έχω, αυτό που έχω διαβάσει πολλές φορές είναι αυτό το πράγμα βέβαια. Για την ενημέρωση που γίνονται, να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Από διάφορα site τα οποία είναι φύλλα προσκεκλημένα από τον Ηρακλή, ναι. Λοιπόν, υπήρχε μια παραπληροφόρηση. Τουλάχιστον, ας πούμε, εκ των πραγμάτων ή έστω από αυτά που βλέπουμε. Ή μπορεί να τα παραπληροφορούσαν, δεν ξέρω. Μπράβο, μπορεί να υπήρχε και αυτό. Αλλά πρέπει να γυρίσουμε στο κείμενο. Δηλαδή, τι θέλανε από τον Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλή. Από τα δηλαδή, τι περιμένανε. Περιμένανε. Χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συμφωνία γραπτή, δεν είχαμε τίποτα στα χέρια μας. Ήταν τελείως έολο. Τελείως έολο αυτό που βλέπαμε. Άρα είχαμε να γυρίσουμε πίσω στην ιστορία του 12. Υπήρχε μια απόφαση μιας Γενικής Συνέλευσης με τις αντιθέσεις, με τις διαφωνίες οι οποίες υπάρχουν και μια απόφαση μαζικά όμως. Ότι κοιτάξτε να δείτε πάμε να στοιχηθούμε ουσιαστικά πίσω από μια άλλη ομάδα και να τη μετατρέψουμε στην πράξη να είναι η ομάδα του το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ηρακλή. Το θυμάστε το 2012 ναι. Με την ομάδα την ΑΕΠ Κατερίνης. Λοιπόν, εκεί υπογραφήγανε κάποιες συγκεκριμένες συμφωνίες. Λοιπόν, μπήκανε στο σωματείο μέσα. Δικλείδες, ονόματα, σήματα, τα πάντα. Στο σωματείο. Πέρασε πριν παραδοθεί, πριν υπογραφεί το μνημόνιο συνεργασίας. Το σωματείο, το κυριαρχούσε από από άτομα του Ηρακλή και εκλέξαν την διοίκηση του Ηρακλή. Οι Ηρακλειδείς μπήκανε μέσα στο σωματείο. Γιατί αν δεν ελέγχεις το ερασιτεχνικό σωματείο, θα δείτε, ο Άρης Παλαιοχωρίου δεν είναι καμιά ΠΑΕ. Πάω αγοράζω τις συμμετοχές ή είναι νεοσύστατη η ΠΑΕ. Πάω και βάζω τα χρήματά μου και είμαι ο πρόσωπος που κάνω την εγγραφή και παίρνω τις μετοχές και έτσι ΠΑΕ ονομάζεται όπως ονομαστεί μαζί με το και την ελέγχω. Εδώ μιλάμε για ένα ερασιτεχνικό σωματείο. Και εγώ αυτό που δεν... την απάντηση και στο ερώτημα που έβαζα είναι το εξής. Πόσα μέλη έχουν εγγραφεί, τα οποία είναι του Ηρακλή και αν έχουν προκριθεί εκλογές και έχει εκλεγεί διοικητικό συμβούλιο το οποίο είναι το συμφερόντο του Ηρακλή. Κανένα δεν μου απάντησε πάνω σε αυτό. Γιατί λοιπόν δεν κάνανε υπομονή να προχωρήσουν και έρχονται να μας πούν παιδιά να εδώ το ελέγχει ο Ηρακλής αυτό το σωματείο. Και χωρίς αυτές... Καλές είναι οι ανακοινώσεις. Λοιπόν, αλλά τουλάχιστον να λένε τα πράγματα. Και μάλιστα θα ήθελα να πω και σε κάποιους ανθρώπους. Ούτε σκατζόχυροι υπάρχουν στον Ηρακλή, ούτε οτιδήποτε άλλα ζωάκια μπορεί να φανταστούν οι οποίοι καθίσανε και να βάλουν το κεφάλι στο ντουρβά για αυτήν την ιστορία. Και θέλω να μου απαντήσουν ότι από το 12 μέχρι το 17 που ήτανε, για το Γυμναστικό Σύλλογο πάντα αναφέρομαι, που ήταν όταν αυτό το σωματείο, η μήτρα όλων των τμήματων, ήταν έτοιμη να διαλυθεί. Που ήταν το 15 και το 16 όταν έγινε η προσπάθεια από την περιφέρεια να διαγραφεί ο Γυμναστικός Σύλλογος στο σωματείο του Ηρακλή, να διαγραφεί από τα μητρώα του πρωτοδικείου. Όλοι αυτοί λοιπόν που ήτανε. Εγώ δεν λέω ότι είμαστε αλάθαστοι. Έχουν γίνει λάθη, έχουν πολλά πράγματα.
Προσπαθήσαμε όμως να κρατήσουμε και συνεχίζουμε να κρατάμε το κομμάτι το οποίο λέγεται Ηρακλής ζωντανό. Καταλαβαίνετε όμως ότι εάν η ανακοίνωση που έχουν βγάλει σήμερα έχει δώσει αλήθειας, είναι σοβαρό. Δεν μπορούν να δίνονται τα OK από το ΓΣ προφορικά. Όχι, σας λέω δεν έχει δοθεί κανένα. Δεν ξέρω προφορικά αν κάποιος άνθρωπος και τα λοιπά που δεν νομίζω. Λοιπόν, μπορεί να σας πω λίγο κάτι. Αυτό που μπορεί και να γίνει προφορικά να δόθηκε. Δεν δόθηκε να προχωρήσει και να υπογραφεί καμία συμφωνία στο όνομα του Γυμναστικού Συλλόγου. Γιατί για να έχει, και δεν θα ένα το τυπικό, οποιαδήποτε κυρώτα, χωρίς να υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Συμβούλου για παραχώρηση του σήματος κτλ. Δεν μπορούσε να γίνει. Αλλά ποια είναι η συμφωνία? Εγώ δεν είδα καμία γραπτή συμφωνία. Άρα λέτε καμία ότι μπορεί συμφωνία. Να δόθηκε κυνηγήστε φέρτε μας την πρόταση. Προς διερεύνηση μπορεί και να γίνει. Χωρίς να έχω γνώση, χωρίς να έχω γνώση, μπορεί και να έγινε. Είναι διαφορετικό. Μπορεί και να έγινε. Είναι διαφορετικό το ένα και διαφορετικό ότι υπήρχε εντολή για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Άρη Παλαιοχώρη. Ερώτηση απλή. Γιατί όταν έγινε το πρώτο τηλεφώνημα στον Φώτη Θεό, στο Γάμα Σίγμα, στον οποιοδήποτε από μην την... Στο Γάμα Σίγμα. Το παίρνω πίσω. Γιατί όταν έγινε το πρώτο ραντεβού από τον κύριο Ιακιμίδη, δεν ξέρω εγώ ποιον, από τα μέλη της Επιτροπής, προς το Γάμα Σίγμα και είπανε, κύριοι του Γάμα Σίγμα, εμείς θέλουμε να τρέξουμε το θέμα Άρη Παλαιοχωρίου. Μας δίνετε το OK. Προφανώς δώσανε ένα OK για να το τρέξουν, για να το διερευνήσουν όπως είπατε. Γιατί δεν κάνανε μία γενική συνέλευση, γιατί δεν κάνανε μία ενημέρωση, όπως έγινε, γιατί όπως είπατε, το 12. Γιατί δεν υπήρχε κάτι το ολοκληρωμένο, δεν υπήρχε τίποτα. Γιατί τώρα υπήρχε, αφού μας είπατε ότι αναπάντητα ήταν τα ερωτήματα πάλι. Δεν υπήρχε τίποτα. Κύριε Κρίτση, πάμε στην Παρασκευή. Κανονικά, η Γενική Συνέλευση θα έπρεπε να την προκαλέσει και να καλέσει τον κόσμο, να καλέσει, όχι ο Γυμναστικός Σύλλογος. Όπως είπε και ο Φώτης, στην εισαγωγικά Γενική Συνέλευση, ο Γυμναστικός Σύλλογος στερείται ποδοσφαιρικού τμήματος. Ποιος έπρεπε να την προκαλέσει, ο Άρης Παλαιοχωρίου? Όχι, θα έπρεπε να την προκαλέσει το εν ενεργεία ακόμα σωματείο όπου παραχωρήθηκαν τα δικαιώματα του ποδοσφαίρου. Το ιδρυτικό σωματείο. Και με, αυτό που λέμε ιδρυτικό με σωματείο. Με πρόεδρο τον κύριο Ποντίκη. Λοιπόν, με πρόεδρο τον κύριο Ποντίκη. Αυτό θα έπρεπε να προκαλέσει. Την όλη κίνηση. Λοιπόν, ο γυμναστικός σύλλογος, ακόμα και αν ήθελε, θα μπορούσαν να το παρεμποδίσουν. Πολύ εύκολα. Είναι εύκολα να φορτώνουμε τα βάρη αλλού. Είναι πολύ εύκολο να τα φορτώνουμε στο Γυμναστικό Σύλλογο. Στερούμασταν οποιασδήποτε νομιμοποίησης τυπικής. Ουσιαστικής όμως, και εδώ να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, και ο Γυμναστικός Σύλλογος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλου του Γυμναστικού Συλλόγου και εγώ ίδιος φέρουμε τεράστια ευθύνη που δεν κυνηγήσαμε πιο ολοκληρωμένα και πιο γρήγορα τις όλες τις εξελίξεις, για να μην βρεθούμε σε αυτό το μονόδρομο. Από τέλη Απριλίου μέχρι σήμερα. Να μπορέσουμε να υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις. Δυστυχώς και με δικιά μας ευθύνη, όχι όμως όπως μας την καταλογίζουν, βρεθήκαμε σε ένα μονόδρομο. Άρη Παλαιοχωρίου ή τίποτα. Και είναι ντροπή αυτό που έγινε. Δεν υπερασπιζόμαστε με αυτόν τον τρόπο το όνομα του Ηρακλή. Ήταν τραγικά και αυτά που ακουστήκανε μέσα στη Γενική Συνέλευση. Πάμε λίγο σε αυτά στην Παρασκευή. Ήρθανε λοιπόν ο κύριος Βαφιάδης, ο κύριος Ιακιμίδης, ο κύριος Μαρμαρινός, κάποιοι άλλοι ίσως που υποστηρίζουν αυτό το project, να το πω, ο Άρης Παλαιοχωρίου. Σε διάφορα ερωτήματα που γίνανε και από εσάς και από τον κόσμο, θέλω να τα δούμε λίγο για να ξανακούσει ο κόσμος, γιατί ακούγονται και γράφονται πολλά και διάφορα. Για παράδειγμα, τι έχουν συμφωνήσει με τους ανθρώπους του Άρη Παλαιοχωρίου, τι είχαν συμφωνήσει με τους ανθρώπους του Άρη Παλαιοχωρίου, όσον αφορά την ονομασία, το σήμα, τη φανέλα, τα λεφτά, το ποιος θα μπει μπροστά, ποιοι θα τρέξουν το καράβι και τι θα γίνει στην περίπτωση
που η ομάδα ανέβαινε και του χρόνου ήταν σε επαγγελματική κατηγορία τη Football League. Κοιτάξτε, ουσιαστικές απαντήσεις. Δεν είναι ένα και δύο πράγματα. Ουσιαστικές απαντήσεις εδώ. Εγώ θα δεχτώ ότι υπήρχε μια προφορική συμφωνία με την διοίκηση του Άρη Παλαιοκορή, ότι και δάτε να δείτε, σας παραδίνουμε το σωματείο. Δεν, σας είπα και από την αρχή, δεν είναι ΠΑΕ για να συζητάμε για μετοχές και τα λοιπά. Παραδίδεις ένα σωματείο. Θα γινόταν τον χρόνο όμως, αν ανέβαινε. Πώς παραδίδεις ένα σωματείο σήμερα, κύριε. Λοιπόν, με την εγγραφή μελών. Ελάτε λοιπόν, πώς θα είναι τα μέλη αυτή τη στιγμή στο σωματείο που ονομάζεται Άρης Παλαιοκορίου. 40. Ωραία. Λοιπόν, μπορούμε να αποχωρήσουν. Αποχωρούν. Δεν μπορούν. Ωραία. Εγγράφουμε άλλα 100 μέλη από τον Ηρακλή. Λοιπόν, έτσι ελέγχεται. Έτσι το σωματείο αποκτά μια άλλη ταυτότητα προσώπων. Μια άλλη ταυτότητα προσώπων. Αυτοί συγκαλούν μια έκτακτη γενική συνέλευση, ταρχική, δεν ξέρω το καταστατικό, σε ποιο στάδιο είναι κτλ. Και εκλέγει μια διοίκηση. Λοιπόν, όπου η διοίκηση δρομολογεί τις εξελίξεις. Ποιες είναι οι εξελίξεις, γίνονται οι αιτήσεις προς την ΕΠΣ Χαλκιδικής, προς την ΕΠΣ Μακεδονίας, το σωματείο και την ερασιτεχνικό, να έρθει να γραφεί, να αλλάξει μητρό, να έρθει να γραφεί εδώ κτλ. Και στην πορεία όλα τα υπόλοιπα τροποποίησης καταστατικού κτλ. Αυτά είναι σε βάθος χρόνου. Λοιπόν, δεν γίνονται ούτε σε μια μέρα, ούτε σε δύο μέρες, ούτε σε τρεις μέρες. Αφού λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε ένα τέτοιο project, λοιπόν, από την αρχή, ας το ξεκινήσουμε και ας μην πανηγυρίζουμε. Και εγώ θέλω να ρωτήσω. Εδώ κάνανε μεταγραφές, ποιος είναι ο χρηματοδότης. Δηλαδή αυτό που σήμερα πάσχουμε, σαν Ηρακλής, σαν ποδοσφαιρικός, σαν γυμναστικός σύλλογος και πιστεύω και στα υπόλοιπα τμήματα, είναι να υπάρχουν σοβαροί επενδυτές. Να έρθουν και να επενδύσουν στον Ηρακλή. Και υπάρχει δυνατότητα να επενδύσουν. Μπορούν να επενδύσουν. Όμως πρέπει κάποιος να πάει να τους βρει, να τους ξυπνήσει, να τους θυμίσει, να τους δώσει και τη δυνατότητα και να το πιστέψουν ότι μπορούν να επενδύσουν. Αν δεν υπάρχουν επενδυτές, ό,τι και να λέμε, θα κλαίμε μεταξύ μας. Όπου φτωχός και η μοίρα του. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, πιθανόν, λίγο, να έχει, και μπορεί και να μας έχει βαρεθεί και ο κόσμος, ή πλέον να μην υπάρχει και εμπιστοσύνη στα σημερινά πρόσωπα, τα οποία έχουν τρέξει τόσα χρόνια, αυτό το πρώτο που λέγεται Ηρακλής, το σωματείο αυτό που λέγεται Ηρακλής. Και δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Μπορεί και εγώ να έχω γίνει βαρετός. Λοιπόν, να μπουν νέα άτομα, τα οποία έχουν τη διάθεση να μπορέσουν να συνεχίσουν, γιατί δεν είναι όλα στο μηδέν. Δεν είναι όλα στο μηδέν. Ειδικά για το γυμναστικό σύλλογο δεν είναι όλα στο μηδέν. Ο γυμναστικός σύλλογος έχει κάνει αρκετά βήματα, άλματα θα έλεγα, να μπουν μπροστά να το συνεχίσουν. Όμορφα και ωραία. Χωρίς να λασπολογούμε, χωρίς να αφήνουμε υπονοούμενα. Γιατί αφαιθήκαν υπονοούμενα για τη Μίκρα. Και σας το δηλώνω και είμαι κατηγορηματικός. Η Μίκρα ανήκει και ανήκει στο Γυμναστικό Σύλλογο στον Ηρακλή. Και δεν υπάρχει καμία συμφωνία με κανέναν για να την. Και μακάρι, εγώ σας το λέω, μακάρι να βρισκόταν επενδυτής να την αξιοποιήσει, όχι εμπορικά, να μην τρελαθούμε τώρα, λοιπόν, να αξιοποιήσει και να μπει μπροστά και να ωφεληθεί και ο ίδιος ο Γυμναστικός Σύλλογος. Άρα μας λέτε εν τέλει για το θέμα Άρη Παλαιοχωρίου ότι δεν είχε τα απαραίτητα εφόδια στοιχεία, δεν ήταν ολοκληρωμένη πρόταση για να πεις ότι ακόμα και να συμφωνώ να το καταπιώ, να λέγω με ένα χρόνο Άρης Παλαιοχωρίου, δεν το έχετε κάνει σωστά όπως έπρεπε. Όπως κατά, την άποψη, μου έτσι είναι. Προσωπική μου άποψη. Ναι. Προσωπική μου άποψη. Ναι, σας ρωτάω και ως νομικό, γιατί πολλά δεν ξέρουμε. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα θα μπορεί να ακουστούν 150 απόψεις, όχι ρωτήσαμε τον ένα, ρωτήσαμε τον άλλο κτλ. Είναι απλά, σε ορισμένα πράγματα, είναι απλά. Εγώ, για να μπορέσω να έχω και εμπιστοσύνη σε αυτό που μελλοντικά θα γίνει, θα κρίνω ότι από τις μέχρι τώρα κινήσεις, για να πάω στο αύριο. Τι μας έλεγαν? Μας έλεγαν ότι δεν μεταφέρανε την έδρα του ερασιτεχνικού σωματείου, της ΑΕΠΟΝΤΙΟΝ, ναι, λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, για να μην μπορεί να ισχυριστεί ο ρέμος ότι είναι η συνέχεια. Λες και αυτό ήταν το κριτήριο το βασικό για το ρέμο. Λοιπόν, ενώ τώρα θα το προχωρούσανε.
μετά από... Λοιπόν, όταν λοιπόν έχεις ένα δεδομένο μιας προηγούμενης ολιγορίας σε κάποια ζητήματα, θέλεις από αυτούς τους ανθρώπους να τα δεις πρώτα μπροστά σου ότι τα προχωράνε και με τη στήριξή μας αν θες, ότι τα προχωράνε και μετά. Δεν φοράς εν κρυπτό και χωρίς να το ξέρει κανένας τη φανέλα του Ηρακλή για να πάει να δώσεις φιλικό. Δεν ανακοινώνεις το όνομα του Ηρακλή, δεν ανακοινώνεις μεταγραφές. Τι να κάνουμε. Πάμε λίγο στο γάμα σίγμα. Πολλοίς κόσμος γράφει κατεβάστε ομάδα. Ο γάμα σίγμα να κατεβάσει ομάδα. Φέτος, του χρόνου, δεν ξέρω. Βοηθήστε μας λίγο με αυτό. Τώρα θα σας χρειαστούμε 100% ως νομικός. Μπορεί ο γυμναστικός σύλλογος Ηρακλής να κατεβάσει ομάδα σε οποιαδήποτε κατηγορία? Θα πρέπει να έρθουμε να καταργηθεί η συμφωνία, το μνημόνιο συνεργασίας με τις ΑΕΠ Φωτίων και να ξαναδημιουργήσουμε το ποδοσφαιρικό μας τμήμα. Λοιπόν, και να ξεκινήσει από το τοπικό. Λοιπόν, ένα ποδοσφαιρικό τμήμα το οποίο βέβαια θα το βαραίνει όλες οι αμαρτίες του γυμναστικού συλλόγου. Λοιπόν, ποιες είναι οι αμαρτίες του γυμναστικού συλλόγου? Για να κάνεις προπόνηση θα πρέπει να λειτουργούν οι γεννήτριες. Για να μπορέσεις να εκδώσεις τα δελτία θα πρέπει να εξοφλήσεις και ένα προηγούμενο χρέος το οποίο υπάρχει στην ΕΠΣΥΜΗ. Λοιπόν, όλα αυτά. Και τώρα που λέμε για το γυμναστικό σύλλογο, δεν θα ακούγεται και αυτό. Πώς πάνω σε αυτό δυνατό... που λέτε, πολλοί κόσμος λέει για να κατεβάσει ένα ποδοσφαιρικό τμήμα χρειάζεται αυτό. Τα υπόλοιπα τμήματα πώς τα κατεβάζει? Απαντήστε. Κανονικά. Μα δεν φύγανε ποτέ από τον γυμναστικό σύλλογο. Κοιτάτε να δείτε. Υπάρχει μάλλον από κάποιους μια σκεμμένη παραπληροφόρηση ή άγνοια. Λοιπόν, αυτό που λέμε για προκαρισμένο το αφημί του γυμναστικού συλλόγου και πώς γίνεται κατεβάζει. Λοιπόν, όταν λέμε μπλοκαρισμένο το αφημί είναι λάθος έκφραση. Έχουν μπλοκαριστεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί του γυμναστικού συλλόγου του Ηρακλή. Δηλαδή, ο Ηρακλής δεν μπορεί να κλείσει καμία σύμβαση χρηματική με οποιοδήποτε. Και οποιαδήποτε χορηγία γίνεται και συμφωνείται με τον Ηρακλή είναι σε είδος και σε παροχή. Δηλαδή, θα με διαφημίσεις και εγώ αναλαμβάνω σαν χύψη εταιρεία ή ιδιώτης να σου φτιάξω αυτό το κομμάτι στον Ηρακλή. Να σου βάψω τους στίχους, να σου κάνω αυτό, να σου δώσω εκείνο σε χρήματα τα οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να περνάνε μέσα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, λοιπόν, από χορηγίες κτλ. Κατάσχονται και φεύγουν. Δεν περνάνε καθόλου από τα χέρια του γυμναστικού συλλόγου. Και είναι το παράδειγμα, δεν είναι αυτό που υπάρχει, είναι οι κεραίες. Οι κεραίες υπάρχουν, τα χρήματα μπαίνουν μέσα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, κάποια χρήματα πάνε στους εργαζόμενους από παλιότερες αποφάσεις είναι κατασκευμένα και τα υπόλοιπα πάνε υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Άρα ό,τι γίνεται στο χέρι. Ναι, όχι στο χέρι, όχι στο χέρι, με παροχή. Με παροχή. Κοιτάζουμε, λοιπόν, αυτό, λοιπόν, δεύτερο. Λένε κάποιοι, μα πώς είναι δυνατόν να λειτουργεί το μπάσκετ και ΚΑΕ. Ευτυχώς που υπήρχε ο γυμναστικός σύλλογος. Και δόθηκε η δυνατότητα να υπάρχει και ΚΑΕ. Γιατί αν δεν υπήρχε γυμναστικός σύλλογος δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί ΚΑΕ. Λοιπόν, ο σύλλογος δεν είναι νεκρός. Είναι ζωντανός. Έχοντας όμως σοβαρά προβλήματα. Δύο είναι τα σοβαρά του προβλήματα. Ας αφήσουμε τα χρέη. Ένα, ότι είναι μπλοκαρισμένη η τραπεζική του λογαριασμή λόγω των συγκεκριμένων χρεών. Και το δεύτερο, από την αδράνεια που υπήρχε από το 12 μέχρι το 17, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να επαναγραφούμε στα φορολογικά μητρώα, γιατί δεν έχει δοθεί ακόμα απάντηση από τις αρμόδιες επιτροπές του Υπουργείου για το τι γίνεται με το κενό 12 με 17. Είναι δύο σοβαρά ζητήματα τα οποία πραγματικά δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα ως στην καθημερινότητα του Ηρακλή. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε. Και στην μπορεί απλή και ερώτηση λειτουργεί... που θα κάνει κάποιος και θα περιμένει ίσως ένα ναι είναι ένα όχι, ότι σε λίγους μήνες μπορεί ο ΓΣ να κατεβάσει, να προσπαθήσει να κατεβάσει ποδοσφαιρικό τμήμα από τα τοπικά ή να μην το κάνει γιατί θα βρει εμπόδια. Εμπόδια από πού να βρει? Όλα αυτά που μας δεν ξέρω. Είπατε. Κοιτάτε να δείτε. Εγώ σας λέω το εξής. Λοιπόν,
το, αν θα κατεβάσει ή δεν θα κατεβάσει ομάδα, θα πρέπει να το δει, να το κάνει. Λοιπόν, αν θα κατεβάσει τη γάμα, στο γάμα τοπικό μια ομάδα που υπό την αιγίδα του γυμναστικού συλλόγου. Εγώ σας λέω τα προβλήματα. Μπορεί να την κατεβάσει. Να επαναδραστηριοποιήσει όμως το τμήμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο γυμναστικός σύλλογος δεν μπορεί να κατεβάσει ποδοσφαιρικό τμήμα. Θα πρέπει να το ενεργοποιήσει. Το διαλύσαμε. Δεν ξέρω, μάλιστα, αν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Το 2012 πάρθηκε απόφαση να διαλυθεί το ποδοσφαιρικό τμήμα του γυμναστικού συλλόγου. Όπως ο γυμναστικός σύλλογος αυτή τη στιγμή και άλλο τμήμα του έχει χάσει από τα χέρια του. Το αμαρτωλό, το παλιό αμαρτωλό, δεν υπάρχει. Υπάρχει βόλεϊ στο γυμναστικό σύλλογο. Ξεχωριστό σωματείο είναι. Ναι. Αυτή τη στιγμή... Έχει δικό του αφημί. Αφήστε το αφημί. Μην μπερδευόμαστε με το αφημί. Είναι ξεχωριστό σωματείο. Με δικά του μέλη. Είναι Ηρακλήδης. Ναι. Δεν ανήκει στο γυμναστικό σύλλογο. Το μπάσκετ ανήκει στο γυμναστικό σύλλογο. Το μπάσκετ αυτή τη στιγμή, ιδρυτικό σωματείο της ΚΑΕ, είναι ο γυμναστικός σύλλογος της Ηρακλής, ο οποίος ιδρύθηκε το 1908. Είναι παιδί του γυμναστικού συλλόγου, η ΚΑΕ στο μπάσκετ. Το εραστεχνικά κομμάτια, τα εραστεχνικά κομμάτια του τμήματος των ανδρών, ανήκουν στο γυμναστικό σύλλογο, μιλάω για τις ακαδημίες. Ναι. Η γυναικεία ομάδα στο μπάσκετ ανήκει στο γυμναστικό σύλλογο Ηρακλή. Ο Στίβος, η Κολύμβηση, το Πόλο και τα υπόλοιπα τμήματα ανήκουν στο γυμναστικό σύλλογο. Το βόλεϊ και το ποδόσφαιρο δεν ανήκουν στο γυμναστικό σύλλογο. Είναι κομμάτια του Ηρακλή, είναι άτομα τα οποία πράγμα είναι Ηρακλειδείς, δεν μπορεί να το αμφισβητήσουν, αλλά είναι αυτόνομα σωματεία. Και έπρεπε να γίνει έτσι για να μπορούν να λειτουργήσουν, όχι για κανένα άλλο λόγο. Στην επίσης απλή χαζή ερώτηση θα κάνω και τώρα, τι γίνεται με το ποδόσφαιρο, ενώ τι σας έρχεται στο μυαλό ως γάμα σίγμα, ως Γιώργος Κυρίτσης. Πολλά πράγματα, αλλά δεν μπορούμε, κοιτάτε να δείτε, ό,τι και να πούμε αυτή τη στιγμή, λοιπόν, έχει και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι να μπορέσουμε να βρούμε ανθρώπους, λοιπόν, οι οποίοι μπορούν να εγγυηθούν με την οικονομική τους δυνατότητα να τρέξουν το κομμάτι που λέγεται ποδόσφαιρο Ηρακλής. Εάν βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι και το τρέξουν, πιστεύω ότι θα βρεθεί η στιγμή που ο Ηρακλής θα ξαναπέζει εκεί που έπρεπε να είναι. Και πλέον είμαι σίγουρος. Έναν ολόκληρο χρόνο στη διάθεσή τους να το κάνουν. Εάν βρεθεί εκείνος ο κόσμος, ο οποίος μπορεί να διαθέσει εκείνα τα χρήματα και τον χρόνο του και τα χρήματα, πραγματικά θα μπορεί να βρεθεί ομάδα, ο Ηρακλής να βρεθεί στη θέση που έπρεπε να είναι. Και όταν λέω θα πρέπει να βρεθεί, μιλάμε για τη Super League 1. Μάλιστα. Είναι δεδομένο. Αρκεί να βρεθούν εκείνοι οι παράγοντες πούντια, με εκείνο το χρηματικό ποσό που να τρέξουν με αυτό το project. Πούντια. Γιατί όλους μαζί, τουλάχιστον αυτούς που τρέχουμε, βάζω τον εαυτό μου. Αν μας γυρίσει, δεν ξέρω πόσα ευρώ θα βρεθούν σε κέρματα στις τσέπες μας. Για μην το παίζουμε και μεγαλοπαράγοντες. Ναι. Σας ευχαριστώ για τα όσα μας είπατε, για την ενημέρωση. Να ευχηθώ καλή δύναμη. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα βέλη πάνε παντού και στο ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ για τις ευθύνες που αναφερθήκατε κι εσείς. Δεν μπορούμε από τη στιγμή που είμαστε σε αυτή τη θέση, λοιπόν, να μην ανεχόμαστε οποιαδήποτε καλοπροαίρετη κριτική. Για όλη αυτή την πολύ μεγάλη κατάσταση. Για όλη αυτή. Έχουμε και εμείς τις δικές μας ευθύνες. Όμως δεν πρέπει να ισοπεδώνονται όλα. Και ό,τι είπα μέχρι στιγμής, ό,τι είπα σήμερα, είναι προσωπική τοποθέτηση, λοιπόν, και δεν είναι κάποια απόφαση ή συλλογική άποψη. Αλήθεια, επειδή το έχω απορία και να κλείσουμε με αυτό και σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Προχθές αυτό το φιλικό, πώς αυτή η ομάδα φόρεσε φανέλες με το σήμα του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Δεν γνωρίζω.
Δεν γνωρίζω δεν επιμένω, ούτε ότι θα γίνει. Το είδα. Δεν γνωρίζω ούτε ότι είχε κλειστεί φιλικό, ότι θα παίζανε με τη συγκεκριμένη φανέλα, ούτε ότι ποδοσφαιριστής ο οποίος έγινε μεταγραφή του θα έβγαινε κάτω από το λάβαρο του Ηρακλή. Γι' αυτό λέμε όλα ότι πήγαν αυτά, να κάνουν κάτι. Δεν τα γνώριζα. Ανάποδα. Εγώ προσωπικά δεν τα γνώριζα. Αν τα γνώριζα κάποιοι άλλοι, να σας πω. Αυτό ούτε εγώ το ξέρω. Σας ευχαριστώ, κύριε Κρίτση. Τίποτα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και πιστεύω ότι θα βρεθεί η καλύτερη δυνατή. Μακάρι. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Yeah.